χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και 13 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο της πανδημίας. Είχαμε αύξηση των κρουσμάτων. Οι ειδικοί κρούν για μια φορά ακόμα τον κόδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα αυστηρός στις δηλώσεις του ο κύριος Τσιόδρας. Την ίδια ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση, θα λέγαμε, από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου σε όλη τη συζήτηση για τον εμβολιασμό να μπουν και οι Δήμοι, να συνδράμουν οι αιρετοί, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον και να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Πάμε να δούμε όλη την ειδησιογραφία στο κομμάτι της πανδημίας, όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πάντως το βέβαιο είναι πως από τις 18 θα μπουν στη μάχη του εμβολιασμού και τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου και για λίγες ημέρες θα λειτουργήσει στους χώρους του εμβολιαστικό κέντρο, όπου θα έχουν την ευκαιρία οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να το πράξουν να εμβολιαστούν. Υπενθυμίζω πως έτσι κι αλλιώς είναι ικανοποιητικός, σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, ο αριθμός, το ποσοστό εμβολιασμένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, πανελλαδικά, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς χθες η ανακοίνωση του αριθμού νέων κρουσμάτων και πάλι προκάλεσε ανησυχία, καθώς ξεπεράσαμε το ψυχολογικό, αν θες, φράγμα των 3.000 νέων κρουσμάτων. Δυστυχώς υπάρχει πίεση και στα νοσοκομεία, κυρίως στις ΜΕΘ, πάνω από τις 300-350 οι κλίνες που είναι κατηλημένες από ασθενείς με κορονοϊό στη ΜΕΘ. Ειδικά στην Βόρειο Ελλάδα υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα, την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία δοκιμάζονται και λόγω της έλλειψης προσωπικού γενικότερα. Στη Δυτική Μακεδονία η κατάσταση παρουσιάζεται σταθεροποιημένη σε υψηλό επίπεδο. Υπενθυμίζω πως στις τελευταίες ημέρες υπάρχει και μία αύξηση στα Γρεβενά, και το λόγο αυτό και τα Γρεβενά αποφάσισαν σήμερα, που γιορτάζει τα ελευθέρειά της η περιοχή, να μην πραγματοποιηθεί η παρέλαση, όπως δεν πραγματοποιήθηκε σε καμία άλλη περιοχή και δεν θα πραγματοποιηθεί σε κανένα άλλο δήμα της περιφέρειας λόγω ακριβώς της αύξησης κρουσμάτων. Αυτό που λένε από τα νοσοκομεία μας οι υπεύθυνοι είναι ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, καθώς συνηθίζεται, έχει γίνει κανόνας τους τελευταίους μήνες η μετακίνηση, η μεταφορά ασθενών όχι μόνο από την περιοχή μας σε άλλες περιοχές, αλλά και από την Κεντρική Μακεδονία κυρίως προς τη Δυτική Μακεδονία, όπου υπάρχει καινή θέση σε κλίνη ΜΕΘ, γίνεται μετακίνηση του ασθενή. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η διαδικασία του εμβολιασμού και για την τρίτη, την αναμνηστική δόση. Οι υγειονομικοί ξεκίνησαν τη διαδικασία αυτή, καθώς ήταν οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν πέρυσι το χειμώνα. Ακολουθούν οι μεγάλες ηλικίες, ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι, αρκεί να συμπληρώσουν αυτό το εξάμηνο από τον εμβολιασμό τους, τον πεντάμινο εμβολιασμό τους. Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει μια χαμηλή, βεβαίως, αλλά υπάρχει κίνηση στα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν ήταν η αναμενόμενη η αύξηση προσέλευσης με την ανακοίνωση της έναρξης διαδικασίας τρίτης δόσης. Υπάρχει όμως η ελπίδα ότι με την κατάλληλη ενημέρωση οι πολίτες θα σπεύσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω την υγεία τους, να θωρακίσουν τον ασθενό της απέναντι στον κορονοϊό. Και, Βαγγέλη, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Σε ευχηθούμε λοιπόν να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στα εμβολιαστικά κέντρα και για την πρώτη, δεύτερη δόση, αλλά και για την αναμνηστική τρίτη δόση. Να είσαι καλά, να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Άρχισε η χορήγηση της τρίτης δόσης κατά του COVID σε ομάδες όπως οι ανοσοκατασταλμένοι, άτομα που διαβίουν σε δομές και άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στους υγειονομικούς. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος λόγος χορήγησης στην πρώτη αυτή ομάδα ήταν η συμπλήρωση του κενού λόγω ανεπαρκούς ανοσιακής ανταπόκρισης στις πρώτες δόσεις των εμβολίων και ένας άλλος λόγος, η αυξημένη έκθεση στον ιό όπως τους υγειονομικούς, αλλά και η μείωση της διασποράς της λίμωξης. Προεβδομάδως, σύμφωνα με δεδομένα από μελέτες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, που τον ακούτε με το βραχυλογικό αίμα,
αποφάσισε και ενέκρινε την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου COVID και για τα δύο εμβόλια, το εμβόλιο της Pfizer με το όνομα Comirnaty και του Moderna με το όνομα Spikevax για τις ηλικίες από 18 έως 55 ετών με η χρονολογία χορήγησης 6 μήνες μετά από τη δεύτερη δόση. Τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας. Πρόσθετε τα δραστικά μέτρα στη μάχη με τον κορονοϊό. Με κάθε κρούσμα εντοπίζεται έκρηξη. Είναι ο δρόμος της ατομικής μας ευθύνης. Μένουμε σπίτι μας. Κλείνουν και τα καταστήματα για να μπορεί. Η κατάσταση στις ΜΕΘ είναι δραματική. Πλέον διαθέσιμες κλίνες. Εφιάλτης διαρκείας στην Ιταλία. Και το ΕΣΥ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 3.465 49 νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Ο παγκόσμια η έξαρση σεισμός την εβδομάδα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας. Πάμε τώρα στην Πτολεμαϊδα. Είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, ευτυχώς με καλή κατάληξη. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα ενημέρωσης. Έχει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα. Το περιστατικό, καλησπέρα Κατερίνα κυρίες και κύριοι, συνέβη σήμερα το πρωί στις 11. Στην οδό Ιωάννου Χριστίδη, στο στενό του ταχυδρομείου για τους Πτολεμαϊδιώτες, στο κέντρο της πόλης. Ξαφνικά, οι διερχόμενοι από το σημείο είδαν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου να πετά στον δρόμο και το πεζοδρόμιο ό,τι έβρισκε μπροστά της από το διαμέρισμα όπου διέμενε. Ήταν σε κατάσταση αμόκ. Δεν επικοινωνούσε με τους περαστικούς οι οποίοι όσοι την ήξεραν προσπάθησαν να τις μιλήσουν. Συνεχώς πετούσε πράγματα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ό,τι έχει ένα νοικοκυριό. Από κατσαρόλες, από πράγματα, από καθίσματα, οτιδήποτε. Μπορούσε να τα βγάλει από την μπαλκονόπορτα και να τα πετάξει στον δρόμο μπροστά από την οικοδομή όπου διέμενε. Κλείθηκε η αστυνομία, αποκλείστηκε η περιοχή για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα από την πτώση των αντικειμένων και επίσης καλέστηκε η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθεί τρόπος να εισέλθουν οι αστυνομικοί μετά από εντολή που δόθηκε από τον εισαγγελέα στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης. Αυτό αρχικά επιχειρήθηκε να γίνει μέσω ενός κλειδαρά για να διανοίξει την πόρτα. Δεν τα κατάφερε ο κλειδαράς γιατί ήταν πόρτα ασφαλείας και μάλιστα ήταν κλειδωμένη από μέσα. Αποτέλεσμα ήταν από την πίσω πλευρά, από τον ακάλυπτο, οι πυροσβέστες στείνοντας μια σκάλα και κάνοντας κυριολεκτικά αναρρίχηση να καταφέρουν αρχικά στον πρώτο όροφο και αμέσως μετά από τα μπαλκόνια να ανέβουν στον δεύτερο όροφο, στο διπλανό διαμέρισμα όπου επικοινωνούσαν τα δύο διαμερίσματα προκειμένου να μπουν στο εσωτερικό και να καταφέρουν να ανοίξουν την πόρτα για να πάρουν την ηλικιωμένη και να τη μεταφέρουν αρχικά στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας στα επίγοντα περιστατικά προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα γιατί πραγματικά την χρειάζεται. Περαστικοί μας έλεγαν ότι έχει δημιουργήσει μικρότερης έκτασης επεισόδια και στο παρελθόν και ότι χρειάζεται νοσηλεία. Είναι ένα περιστατικό που ευτυχώς είχε καλή κατάληξη με την έννοια ότι δεν είχαμε κάποιο ατυχήμα, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά και ήταν ένα περιστατικό που συγκέντρωσε πολύ κόσμο που έβλεπαν τα όσα εξελίσσονταν με την ηλικιωμένη στον δεύτερο όροφο της οικοδομής επί της οδού Ιωάννου Χριστίδη.
Κώστα, δύσκολες καταστάσεις πραγματικά που δημιουργούν θλίψη, θα λέγαμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι η στιγμή που οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας σκάλα, ανεβαίνουν από το πίσω μπαλκόνι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επί της οδού Ιωάννη Χριστίδη. Νωρίτερα σε κατάσταση αμόκ, η ηλικιωμένη εξφεντώνιζε από την μπαλκονόπορτα κάθε τι που έβρισκε μπροστά της στο διαμέρισμα όπου διέμενε. Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους διερχόμενους πολίτες. Αστυνομικοί και πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να μπουν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Νωρίτερα, ο κλειδαράς που ειδοποιήθηκε δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα ασφαλείας, καθώς ήταν κλειδωμένη και τα κλειδιά πίσω από την πόρτα στο διαμέρισμα. Ο κλειδαράς, πήγατε στο σημείο εκεί, προσπαθήσατε να ανοίξετε την πόρτα. Η πόρτα όμως είναι θωρακισμένη και είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να ανοίξει. Πρέπει να τρυπήσει για να ανοίξει. Θέλει δηλαδή τρυπάνει να καταστραφεί ουσιαστικά. Πέρσι πάλι ήρθε το ίδιο. Αλλά δεν είχαμε τέτοια σκηνικά. Απλά την πήραμε το ασθενοφόρο και πήγαμε στο σεμινάριο. Σήμερα κλειδώθηκε απ' έξω. Ήρθε και εδώ, μου λέει τα κλειδιά μου, λέει δώσε τα κλειδιά μου. Τη λέω εγώ με τα δικά σου τα κλειδιά δεν έχω καμιά δουλειά. Τι κλειδιά μου ζητά σε μένα. Λέει εσύ μου τα πήρε, λέει κάποιο ανεβολίαστο. Τη λέω εγώ είμαι βολιασμένο, λέω κατάλαβα τώρα δεν βγάζει άκρη. Και πήγε κάτι στο. Στην πόρτα απ' έξω. Και άρχισε να ρίχνει πράγματα. Όχι, πήγε κάτι στην πόρτα απ' έξω και περίμενε. Κάποια στιγμή, το μεταξύ, άνοιξε δύο-τρεις φορές και είναι και σαρκαστική έτσι. Δεν έχω λεφτά, δεν γιάτρο. Ναι. Και τώρα πάλι τη λυπήθηκα να άνοιξα την πόρτα. Ανέβηκε πάνω και ξεκίνησε όλο αυτό. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα περάσουμε τώρα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα έργα που έχει υποβάλει η Δημοτική Αρχή στο πρόγραμμα Τρίτσης. Είχαμε καταληκτική ημερομηνία τέλος Σεπτεμβρίου. Θα δούμε λοιπόν πώς πήγε η διαδικασία αυτή. Ποια τα έργα που αναμένεται να εγκριθούν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα κύριε Δημαρχέ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Λέγαμε στην προηγούμενη τηλεοπτική μας συνάντηση ότι δεν είχατε μελέτες, δεν είχατε εικόνα γενικότερα και τρέξατε πολύ προκειμένου να υποβάλλετε τις προτάσεις για έγκριση στο πρόγραμμα Τρίτσης. Τελικά τι προλάβατε κύριε Δημαρχέ? Εμείς τα είχαμε προλάβει και τα προλάβαμε τελικά όλα. Είχαμε ένα κέρδος. Όλοι οι διασπασμένοι δήμοι, καθότι ανοργάνωτοι, κέρδισαν ένα έξτρα τετράμινο. Πήγε πιο πίσω, θα έλεγα, χρονικά η κατάθεση των προτάσεων. Εμείς 31 Μαΐου τα είχαμε καταθέσει όλα, ήμασταν έτοιμοι. Τελικά κερδίσαμε και άλλους 5 μήνες και καταθέσαμε έξτρα 3 προτάσεις, γιατί ουσιαστικά είχαμε το περιθώριο μέσα στους 3 μήνες να τα τοποθετήσουμε. Ουσιαστικά τι κάναμε, βάλαμε τα ψηφιακά συστήματα να αναγεννηθεί ο Δήμος ψηφιακά. Βάλαμε 3 μελέτες, τη μελέτη στέγασης της Εμπροπανήγυρης, την ανάπλαση του πλατανορεύματος και του κτηρίου Καφάση και το φωτοβολταϊκό με το οποίο θα κάνουμε net metering και θα γλιτώσει ο Δήμος όλα τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν με τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει καταθέσει προτάσεις πάνω από 14 εκατομμύρια με ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα με 3 ήδη εγκριμένες κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ προτάσεις οι οποίες ουδέποτε είχαν μελετηθεί στο παρελθόν. Να πω την αλήθεια ότι αυτό που έκανε η Δημοτική Αρχή ήταν να δει το πρόβλημα στα μάτια. Να μην περιμένει από εταιρείες αλλά να ψάξει να βρει οι ίδιες εταιρείες οι οποίες δεν πήραν ούτε ένα ευρώ από το Δήμο. Η προοπτική ήταν, μας καταθέτε τις μελέτες, εγκρίνετε το πρόγραμμα και μετά θα πληρωθείτε σε ένα ποσό της τάξης των 3, 4, 5 χιλιάδων ευρώ. Δηλαδή νούμερα εξευτελιστικά. Υπό άλλες συνθήκες, οι παλιοί μελετητές
τα παλιά, θα έλεγα, μελετικά γραφεία, είτε τοπικά είτε τα κεντρικά, ήθελαν 300 και 400 χιλιάδες ευρώ. Να γιατί ο Δήμος Σερβίου είναι μπροστάρης, να γιατί παράγουμε μελέτες με μια νέα διαδικασία. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα την κάνει, αλλά μας ενδιαφέρει να γίνει μελέτη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και γι' αυτό εμείς καταφέραμε να εντάξουμε τόσα πολλά έργα και τόσο πολύ γρήγορα. Δεν περιμέναμε έναν, πήγαμε σε πολλούς και ειδικούς. Και έτσι καταφέραμε με απειροελάχιστα χρήματα να καταθέσουμε πολύ γρήγορα τις προτάσεις. Κύριε Δήμαρχε, και εντάξει να δίνετε χρήματα η αιρετή για την εκπόνηση μελετών, αλλά να υλοποιούνται αυτές οι μελέτες. Για σκεφτείτε πόσα χρήματα δόθηκαν και πόσες μελέτες εκπονήθηκαν που είναι ακόμη στα συρτάρια. Και βέβαια όλες αυτές τις μελέτες, πρέπει να πούμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Ελευθερίου, τις ξεπέρασε ο χρόνος. Έχουμε νέα δεδομένα, γιατί όλα τα έργα προσαρμοζόταν και στην λειτουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Έχουμε απολιγνητοποίηση, νέα δεδομένα, μια ανάπτυξη γενικότερα της λίμνης, που σημαίνει ότι όλες αυτές οι μελέτες πήραν στην κάλαθο των αχρήστων. Έτσι, κυρία Μαργοπούλου. Συνήθως όλες αυτές οι μελέτες ήταν αυτό που θα έλεγα copy-paste. Κάναμε για μία πόλη, την κάναμε για δίπλα, για δίπλα, για δίπλα. Δεν γεννούσε. Αν δεν έχεις παραγωγικό προσωπικό, δεν μπορεί να γεννάει μελέτες. Άρα, copy-paste, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αλλά τα λεφτά όμως ήταν σε κάθε μελέτη αρκετούτσικα. Αρκετούτσικα. Επειδή διαβάζουμε και τη διάβγεια και ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται, να λέμε και κάποιες αλήθειες. Δεν αναφέρουμε στο Δήμο Σερβίου, να μην παρεξηγηθώ, γιατί πριν από εσάς στο Δημαρχιακό Θόκο ήταν ο κύριος Κοσματόπουλος, που σημαίνει ότι υπήρχαν και άλλοι υπερετοί και άλλοι δήμοι και άλλες μελέτες, πολλές μελέτες, σε ολόκληρη τη χώρα. Δυστυχώς αυτό που γινόταν κατά κόρον ήταν να σπάμε σε μικρά κομμάτια για να δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Αυτή ήταν η διαδικασία των παλιότερων. Ο δικός μας τοπικός χώρος είχε καμιά σαρανταριά τέτοιες μελέτες. Σπάζανε σε κομμάτια και οι οποίοι φυσικά δεν μπορούσαν ποτέ καμία να υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν το να έχω μια μελέτη άκουσον-άκουσον, σύστημα, αρχιτεκτονική μελέτη φόρτισης μπαταριών στην Ελλάδα έχει κανένα νόημα. Πληρώθηκε όμως και πληρώθηκε 6.500 ευρώ. Τέτοια πληρώναμε και κάποιοι οι οποίοι τα πλήρουν αυτά βγαίνουν τώρα και από πάνω και μιλάνε για λάσπη και μιλάνε για ανεμιστήρα και τρίκες. Άρα λοιπόν για μας το κύριο και το σημαντικό είναι τι. Κάνουμε μια μελέτη αλλά να πιάσει τόπο, να γίνει έργο. Και μιλάμε για αγροτική οδοπία στα Σέρβια 14 χιλιόμετρα υπερσύγχρονο δρόμο, ο οποίος ήταν έτοιμος του χρόνου το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά. Να μην έχουμε ενστάσεις της και μιλάμε για 6,5 εκατομμύρια ευρώ έξυπνα υδρόμετρα. Μη σπαταλιέται ούτε ένα γραμμάριο νερού. Αντιλαμβάνεστε τι οικονομία θα συμβεί. Και όλα αυτά έγιναν με καμία και με καμία από το παρελθόν να υπάρχει τίποτα. Να μην υπάρχει ουσιαστικά κανένα αντικείμενο μελέτη στο παρελθόν. Αυτό για μας ήταν αυτό που λέμε ότι ανοίγουμε δρόμους σε νέο τρόπο μελέτης και σε νέο τρόπο με τον οποίο θα έρχονται χρήματα στον τόπο. Γιατί το να φέρεις 26 εκατομμύρια ευρώ καινούργια χρήματα που δεν υπήρχαν πριν, να αυξήσεις τον προϋπολογισμό του Δήμου κατά 26 εκατομμύρια είναι μεγάλη υπόθεση. Και επαναλαμβάνω, από το απόλυτο τίποτα, από το απόλυτο χάος. Είχαμε λεφτά παρκαρισμένα, τα οποία ήταν ουσιαστικά αναξιοποίητα. Γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να αξιοποιηθούν με τα δικά μας τα παιδιά. Για μας δεν υπάρχουν δικά μας παιδιά. Για μας όλα τα παιδιά, ο ήλιος έχει βγει για όλο τον κόσμο και φυσικά αμέσως όλοι βλέποντας ότι ο Δήμος Σερβίων είναι λειτουργικός και εκτελεί αυτή τη στιγμή πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ έργα, όλοι θέλουν να συνεργαστούν με το Δήμο Σερβίων. Γιατί πολύ απλά ο Δήμος Σερβίων πλέον είναι φερέγγιος. Κύριε Δημαρχέ, έχουμε εικόνα από όταν αναμένεται να εγκριθούν και ποια έργα θα εγκριθούν από το πρόγραμμα Τριετσής? Όχι, αυτά δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Εμείς έχουμε δώσει μια προτεραιοποίηση. Η πιο παλιά μας μελέτη, η πιο παλιά πρόταση θα έλεγα, είναι η ηλεκτροκίνηση, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι αυτή που περιμένουμε να εγκριθεί. Βέβαια, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τι χρήματα υπάρχουν από το Υπουργείο και με ποια σειρά θα βγουν. Έχει να κάνει με αριθμούς πρωτοκόλλου. Εμείς ήδη έχουμε τρεις εγκρίσεις που για μας είναι πολύ πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Κύριε Δήμαρχε, και με λίγο να σταθούμε και στην πανδημία, καθώς είχαμε κρούσματα στο Δήμο Σερβίων τις τελευταίες ημέρες, απαιτείται προσοχή. Δεν πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στα πλαίσια των ελευθερίων της πόλης. Ωστόσο, υπάρχει μια αυξητική πορεία.
Τι έχετε να επισημάνετε προς τους δημότες σας και αν έχετε εικόνα, κύριε Δήμαρχε, από το ποσοστό των εμβολιασμένων πολιτών στο Δήμο Σερβίων? Όχι. Τέτοια εικόνα δυστυχώς δεν έχουμε. Το ζήτησα και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Δεν μπορεί, του είπα ξεκάθαρα, να μπαίνει σε ένα μαγαζί και να παίρνει τα προσωπικά μου δεδομένα ένα μαγαζί και η Δημοτική Αρχή να μην γνωρίζει ποιοι είναι ανεμβολίαστοι. Και γιατί το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση ζητά τη στήριξη των δημάρχων από ολόκληρη τη χώρα να συνδράμει σε αυτόν τον αγώνα, να βοηθήσει και να στηρίξει την προσπάθεια ώστε να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ο πληθυσμός για να επέλθει η ανοσία. Εγώ ξέρω, για να λύσω ένα πρόβλημα πρέπει να έχω τα δεδομένα. Αν αυτή τη στιγμή εγώ ήξερα τους 500, λέμε τώρα ένα νούμερο, ανεμβολίαστων και από αυτούς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να επηρεάσει τους 50%, αυτοί θα μπορούσαν να εμβολιαστούν. Όταν εγώ δεν ξέρω, αλλά το μαγαζί που πάω μου ζητάει τα στοιχεία μου εμένα, τα προσωπικά μου δεδομένα για να μπω και να καθίσω να φάω, αυτό είναι αδιανόητο. Γι' αυτό και είπα ότι οι δημοτικές αρχές θα έπρεπε να γνωρίζουν και κυρίως οι μικρές που έχουμε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους. Σίγουρα έχουμε περισσότερα κρούσματα. Θεωρώ όμως ότι τον ιό τον ξέρουμε, ξέρουμε τον πολεμάμε. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται πλέον πανικός. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ανακοίνωση ονομάτων, η ανακοίνωση αριθμών, το μόνο που προκαλεί είναι ένα είδος πανικού. Πλέον μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε τον ιό. Ξέρουμε, το δίχτυ προστασίας είναι το εμβόλιο. Θα πρέπει όλοι να πάμε προς τα εκεί. Και είπατε για την παρέλαση. Η παρέλαση δεν έγινε λόγω συνωστισμού. Έχουμε σίγουρα περισσότερα αυτή τη στιγμή κρούσματα, αλλά η παρέλαση, ξέραμε ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ άσχημος και γι' αυτό δεν αναστατώσαμε τον κόσμο. Δεν ήταν ζήτημα ιού. Η παρέλαση θα γινόταν αν ο καιρός ήταν καλός. Τον ξέραμε αυτή την πρώτη στιγμή, ξέραμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε παρέλαση. Άρα δεν θεωρώ ότι ο ιός μας εμπόδισε. Νομίζω, απλά είχατε, ότι σύμμαχο, είχατε σύμμαχο και τον καιρό για την αποτροπή συνωστισμού, κύριε Δήμαρχε, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η παρέλαση συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. 2 χρόνια υπομονή κάναμε. Λίγο ακόμη δεν πειράζει. Συμφωνώ, κυρία Μαρκοπούλου. Απλά θα πρέπει επιτέλους, όταν συνωστιζόμαστε σε ένα μαγαζί 50% άνθρωποι, το να συνωστηθεί ένας σε μια πλατεία και ο ένας ήταν σε μια σχετική απόσταση, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο κακό. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι επόμενες παρελάσεις ήδη επιτρέπονται. Άρα δεν πρέπει να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Θα πρέπει επιτέλους να έρθουμε στην κανονικότητα και οι παρελάσεις και οι κοινωνικές επαφές, γιατί τα προβλήματα που δημιουργεί η απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων χάνουμε από την ψυχή μας, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, γιατί πλέον ο ιός δεν είναι τόσο τρομερός και φοβερός όπως ήταν στην αρχή. Τώρα τον γνωρίζουμε, άρα μπορούμε να τον πολεμήσουμε και επιτέλους να εμβολιαστούμε όλοι. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε να είστε καλά για την ενημέρωση και για όλα τα στοιχεία που μας δώσατε και για το πρόγραμμα Τρίτσης. Ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούλου, και σε εσάς. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Θα πάμε τώρα στην Φλόρινα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Οι πισωλήνες, το δίκτυο είναι παλαιό και είχε προβλεφθεί για μικρό αριθμό δημοτών που θα υδροδοτούνται. Η πόλη όμως μεγάλωσε, τα δεδομένα άλλαξαν και έτσι εν έτη 2021 το πρόβλημα είναι εντονότατο. Έτσι λοιπόν, ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο κύριος Βασίλης Γιαννάκης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου προκειμένου να διευκρινίσει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή το επόμενο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Φλόρινας έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση λόγω των συνεχών και πολύωρων διακοπών του νερού. Και το πρόβλημα αυτό έγινε περισσότερο αισθητό λόγω της ανομπρίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν το καλοκαίρι, αλλά και της βροχής που επακολούθησε μετά από αυτή την περίοδο ξηρασίας. Η υδροδότηση της πόλης σταματάει από εξωγενείς παράγοντες, λόγω της έλλειψης νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λόγω του ότι οι εγκαταστάσεις του δηλητηρίου δεν μπορούν να διηγήσουν τα λασπόνερα που κατεβάζει ο χύμαρος. Στο επόμενο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, το νερό αποτελεί πολύτιμη πηγή ζωής. Είναι απαραίτητο και κύριο στοιχείο για την ενυδάτωση και την καλή λειτουργία του οργανισμού. Το νερό από πηγή είναι ακόμα πιο πολύτιμο αφού εμπλουτίζεται στο υπόγειο ταξίδι του και προσφέρει στον οργανισμό χρήσιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
Η σωματική αλλά και η πνευματική απόδοση εξαρτάται σημαντικά από τη σωστή ενυδάτωση. Το φυσικό μεταλλικό νερό Shell μας ταξιδεύει στον μαγικό κύκλο του νερού και μας προσκαλεί στο δικό του εκπληκτικό ταξίδι πριν αναβλήσει από την πηγή φυσικής ροής Άσος. Ας το ακολουθήσουμε λοιπόν. Νερό. Κάθε σταγόνα του αένα η πηγή ζωής. Το νερό ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, γίνεται σύννεφο και γυρίζει ξανά με το χιόνι στη γη. Το φυσικό μεταλλικό νερό επιστρέφει στην αγκαλιά της μητέρας φύσης και συνεχίζει το ταξίδι του σε υπόγειες διαδρομές. Φιλτράρεται φυσικά μέσα από γεωλογικά πετρώματα, ενώ εμπλουτίζεται με πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Το φυσικό μεταλλικό νερό Σέλη, ακολουθώντας τον αρχαίγονο κύκλο του νερού, αναβλύζει κρυστάλλινο από την πηγή φυσικής ροής Άσος. Κάθε σταγόνα του κλείνει μέσα της όλο το μεγαλείο της ανέγγιχτης φυσικής ομορφιάς. Εμφιαλώνεται στην πηγή με υπερσύγχρονες μεθόδους υγιεινής για να φτάσει στο ποτήρι σας κρυστάλλινα καθαρό. Το Σέλι, με την απαράμιλη ποιότητα και απαλή του γεύση, βραβεύεται κάθε χρόνο στους πιο σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς και σήμερα είναι στην κορυφή με τα καλύτερα νερά του κόσμου. Φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι. Πηγαίο και μοναδικό. Την πολιτική επικαιρότητα θα σχολιάσουμε στην συνέχεια με τον συνάδελφο Μιχάλη Αγραφιώτη. Να συνδεθούμε μέσω Skype. Καλησπέρα Μιχάλη. Εξελίξεις έχουμε, ραδεκδές εξελίξεις. Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για δύο σημαντικά θέματα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ για την δημοσκοπική εταιρεία Opinion και βέβαια για την λίστα Πέτσα. Και είχαμε και εξελίξεις, έχουμε εξελίξεις και στο κοινάλ μετά την νοσηλεία της Φόφης γεννηματά στον Ευαγγελισμό από χθες το μεσημέρι. Να πούμε, Κατερίνα, πρώτα απ' όλα τις θερμότερες ευχές μας για την και περαστικά για την Φόφη γεννηματά να γίνει σύντομα καλά και να είναι πάλι δυνατή στον πολιτικό βίο. Τη Φόφη γεννηματά την είχαμε φιλοξενήσει και πέρσι στο σταθμό μας στην τηλεοπτική εκπομπή Ώρα Αιχμής. Είναι πολύ καλή και πολύ συνεργάσιμη στα θέματα που έχουμε να αναδείξει με τους δημοσιογράφους γενικότερα και το στενό της περιβάλλον, πολύ συνεργάσιμη. Πάντως αλλάζουν, να ξεκινήσω από το κοινάλ, αλλάζουν πάρα πολύ πλέον οι πολιτικές τάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας μετά από, ευχόμαστε να είναι όλα περαστικά για τη Φόφη γεννηματά, αλλά δήλωσε ότι δεν θα ξαναείναι υποψήφια πρόεδρος για το κοινάλ. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί αλλαγές και στις ισορροπίες μεταξύ των υπολείπων κομμάτων. Διότι, Κατερίνα, πρέπει να πούμε ότι τώρα όποιος και να βγει πρόεδρος, πρώτα απ' όλα έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσέγγιση στη Φόφη γεννηματά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, για να την ευχηθούν περαστικά. Αυτό πάντα τέτοιες περιπτώσεις εξομαλύνουν και αμβλύνουν το πολιτικό κλίμα. Έτσι. Βλέπουμε ότι μέχρι και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος ξέρουμε όλοι τι είχε γίνει με τη Φόφη γεννηματά, και πως είχαν συγκρουστεί πολιτικά, ότι έβγαλε μήνυμα στήριξη στη Φόφη γεννηματά και τα περασμένα, ξεχασμένα όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει στην πολιτική να παραμερίζονται και να κοιτάμε να γινόμαστε καλά στην υγεία μας. Νομίζω ότι η υγεία, Μιχάλη, είναι πάνω απ' όλα και από όλους τελικά. Αν έχουμε υγεία, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Αν δεν έχουμε υγεία, τίποτα. Και να ξεπεράσουμε φυσικά και πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα στο να έρθουν κοντά όλα τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως ιδεολογίες, για να λύσουν τα προβλήματα της χώρας μας. Γιατί αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, να λυθεί το κύμα της ακρίβειας, το οποίο ταλανίζει όλους τους Έλληνες πολίτες. Η πανδημία, η οποία επίσης ταλανίζει τους πολίτες και έχει πολλούς συνανθρώπους μας χτυπήσει και είναι στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και πρέπει να τελειώσει αυτό το φιάλτης, να τελειώσει αυτό το φιάλτης κάποια στιγμή. Και φυσικά να ξεπεραστούν η εξέλιξη που έχει δημιουργήσει η πανδημία και η παρενέργεια στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε τώρα, να πουλώσουμε αυτές τις ανοιχτές πληγές. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι τώρα, ότι αυτό που είπες για τις δημοσκοπήσεις τώρα, έρχομαι στην Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις, αν και εγώ τις θεωρώ προσωπικά ότι είναι η τάση της στιγμής. Υπάρχουν κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις που νομίζω ότι κακώς αυτό που θέλουν να βοηθήσουν κάνουν. Σωστά. Δηλαδή τώρα πολύ η σωστά. Μάρκ
έβγαλε μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θα κρίνω τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ούτε θα κρίνω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας νοιάζει τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζει ότι δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα παρουσιάζει άνοδο. Πώς λοιπόν θα έρθει ο απλός ο μέσος πολίτης και θα εμπιστευτεί τη δημοσκοπική εταιρεία που δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα με τα τόσα λάθη και τα τόσα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, διότι είχαν βγάλει ένα αφήγημα στην αρχή της πανδημίας ότι όλα πάνε καλά και πράγματι πήγαιναν όλα καλά, δεν τη διαχειρίζονται σωστά την πανδημία. Εγώ δεν θα πω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι λένε τι προωθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι θέμα προώθηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι κυβέρνηση, να μην χαλαρώνει, να μην εφησυχάζονται τα στελέχη, να δουλεύουν υπέρ της κοινωνίας και του λαού, να κάνουν έργο, διότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως βγαίνει η δημοσκοπήση και να έχετε 41% μη σας νοιάζει τίποτα, βγαίνουν και λένε εμείς δεν έχουμε ανάγκη, όλα καλά τα πάμε, όλα τέλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω, άρα εμείς είμαστε για πάντα ηγέτες και για πάντα θα είμαστε νικητές και θα βγαίνουμε για μια ζωή. Όχι. Αυτές οι νοοτροπίες, Κατερίνα, στην Ελλάδα την οδήγησαν στον γκρεμό. Μην τα ξεχνάμε. Αυτές οι μονοκατηματικές κυβερνήσεις, οι οποίες νόμιζαν ότι ήταν οι άρχοντες του τόπου και για πάντα εξουσία, ναι, αυτά οδήγησαν την Ελλάδα στον γκρεμό. Τελείωσαν αυτά. Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και κάτι στο συλλογισμό σου. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την λίστα Πέτσα και για την δημοσκοπική εταιρεία. Εσείς ομοί αντιπολίτευση συντάσσετε σε αυτή την πρόταση, γεγονός που αποδεικνύει ότι τελικά κάτι υπάρχει. Δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι βλέπουν κάτι πίσω από την λίστα Πέτσα και από την δημοσκοπική εταιρεία. Και βεβαίως και όλη η κοινή γνώμη το βλέπει, Κατερίνα, διότι τα κανάλια με την πολιτική που κάνουν, ειδικά τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έπεσαν εκατομμύρια σε αυτά τις τελευταίες χρονιές, δεν μπορούν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση και τους λιβανίζουν όλη μέρα. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει πίσω από όλο αυτό. Θυμάσαι εγώ... παλιότερα, Μιχάλη, που υπήρχε το ΕΣΟΡΟΥ και το κάθε κόμμα είχε χρόνο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τα ποσοστά που είχαν στη Βουλή. Το θυμάσαι. Θυμάσαι ότι υπήρχε και ένα ΕΣΟΡΟΥ. Τώρα τίποτα, δηλαδή. Υπάρχει μονομέρεια στην ενημέρωση και πολλά μέσα προβάλλουν συγκεκριμένα κόμματα. Δυστυχώς, Κατερίνα. Το κυβερνών, κυρίαρχα. Δεν υπάρχουν, δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η νομοθεσία. Αυτό βέβαια είναι αρμόδιες οι δικαστικές αρχές να δουν τι συμβαίνει. Και βέβαια και αυτή η επιτροπή που, αν γίνει, πρέπει να γίνει για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Γιατί ο κόσμος βλέπει δημοσιογράφο έξω και λέει: α, είσαι μέσα στη λίστα Πέτσα. Εσύ πήρες λεφτά από τον Πέτσα και όλα αυτά. Αυτά είναι ψέματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και ο κόσμος πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αλλά για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, πρέπει να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές να διελευκάνουν την υπόθεση. Και εγώ τότε θα έλεγα, που μάλιστα μίλησα με τον κύριο Πέτσα αρκετές φορές από τότε μετά τη λίστα, και λέω: έκανε ένα τραγικό λάθος. Έπρεπε να δώσει χρήματα στους σταθμούς και στα μέσα, ανάλογα με πόσα άτομα έχουν ασφαλισμένους και πόσες οικογένειες ζουν από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι το σωστό. Να υπάρξει, ναι, ένα όχι κριτήριο. Όχι, μας αρέσει ο τάδε δημοσιογράφος, μας αρέσει, του δίνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν μας αρέσει ο άλλος, του δίνουμε τίποτα. Όχι. Θα πάρεις τις καταστάσεις από το ΕΦΚΑ, επίσημες κρατικές καταστάσεις, θα δεις πόσους ασφαλισμένους έχει το κάθε μέσο και από εκεί και πέρα θα βγάλεις συμπεράσματά του για πόσα λεφτά θα πρέπει να δώσεις για να ζήσουν οι οικογένειες. Αυτή είναι η αλήθεια, Κατερίνα. Δεν κουστάρουμε το τάδε μέσο και πάμε ρίχνουμε όλα τα λεφτά εκεί. Έτσι ακριβώς. Αυτό θυμίζει καταστάσεις, μην πω τριτοκοσμικές. Από εκεί και πέρα. Για τις δημοσκοπικές εταιρείες, επειδή ο κόσμος κάθεται και συζητάει και έχει πάρα πολλές επιφυλάξεις για τις δημοσκοπικές εταιρείες, είναι κάποιοι βέβαια που τους βολεύουν, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, θα είχα να πω ότι είναι η τάση της στιγμής. Ποτέ, μα ποτέ, ο κόσμος δεν θα ψηφίσει ανάλογα με το τι θα πει στο τηλέφωνο στη δημοσκόπηση. Μην το και εγώ στο τηλέφωνο, Μιχάλη, εσύ, μπορεί να μην είμαστε αντικειμενικοί, άλλα να μας ρωτάνε, άλλα να απαντάμε, κατά το δοκούνι πιθανά να θέλουμε να παίξουμε. Και όλοι σε εισαγωγικά η λέξη. Όχι, για να λέμε αλήθειες κάποια στιγμή. Αλλιώς σκέφτομαι, Κατερίνη, να σηκώσω το τηλέφωνο σπίτι μου και θα είμαι στην πολυθρόνα μου και θα είμαι άνετος, και αλλιώς πίσω από το παραβάν. Έτσι είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε, ο Έλληνας έτσι σκέφτεται. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουμε, μπορεί και η δημοσκόπηση να μην πέσει έξω και να βγει παραπάνω ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί λιγότερο. Πάντως, το να αφήνεις τα στελέχη σου να καθησυχάζουν και να λένε: ωραία, είμαστε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, άστε τα όλα να πηγαίνουν με αυτόματο πιλότο, αυτό δεν είναι καλό. Ως πολίτης το λέω. Ως πολίτης που θέλω η χώρα μου να προοδέψει και να πάει καλύτερα. Το να λες τον άλλο ότι τα πας καλά,
ποτέ δεν του κάνεις καλό. Το να τον κάνεις κριτική, ουσιαστικά τον δημιουργείς προτετελεσμένον να κάτσει να δουλέψει και να παράγει πολύ περισσότερο έργο από ό,τι θα παρήγαγε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Να υπάρχει κριτική και καλοπροαίρετη κριτική. Όταν κάνουμε κριτική, το λέμε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα, για να είμαστε ειλικρινεί σε κάποια στιγμή. Θα δούμε λοιπόν και θα ακούσουμε και τη συζήτηση στη Βουλή, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα το θέμα που κυριαρχεί σήμερα είναι η νοσηλεία της Φόφης Γέννηματά στον Ευαγγελισμό και η απόσυρση της υποψηφιότητα της από το ΚΙΝΑΛ. Θα τα συζητήσουμε όλα την επικαιρότητα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κυρία Μαρκοπούλου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ένα σχόλιο για την Φόφη Γεννηματά. Πραγματικά πρέπει να πούμε ότι οι ευχές είναι από εκατομμύρια πολίτες. Υπάρχει μία σύμπνοια. Επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα την κυρία Γεννηματά. Είναι εξελίξεις της ζωής. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε. Περιμέναμε να μπει μπροστά στην κούρσα διαδοχής εκ νέου και έχουμε διαφορετικά νέα. Η κυρία Γεννηματά είναι μία γυναίκα η οποία δίνει όλες τις μάχες με μεγάλη αξιοπρέπεια και μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά και εκτός αυτού, την προσωπική της μάχη. Σε αυτόν τον αγώνα της είμαστε όλοι δίπλα της. Ευχόμαστε γρήγορα να ξεπεράσει για μια ακόμα φορά το πρόβλημα, να είναι δίπλα μας σιδερένια και με δημιουργικές πολιτικές. Και δεν είναι και τη ώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ Παύλα Πασόκ. Άλλωστε έχουμε καιρό να το κάνουμε. Πάμε τώρα στα δικά σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Έχουμε μία θετική εξέλιξη, τουλάχιστον έτσι υπόθηκε. Έχουμε για πρώτη φορά σχολικά γεύματα στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργούσε σε άλλες περιοχές, ωστόσο εδώ δεν δραστηριοποιήθηκε, δεν είχε εξέλιξη το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κυρία Μαρκοπούλου, αυτό είναι ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο που έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι καινοτομία της Ελλάδας. Είχε εφαρμοστεί πράγματι τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι στην περίοδο της πανδημίας διεκόπη, διότι δεν είχαμε τη φυσική παρουσία των μαθητών στα σχολεία. Εν ώψη της επανέναρξής του, είχα κάνει πολύ έγκαιρα συζητήσεις με την κυρία Μιχαηλίδου. Της είχα εκφράσει συνολικά την ανάγκη για κοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της μετάβασης δεδομένων των τριγμών και των συνεπειών που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία για την περιοχή. Συνέτρεχαν οι όροι. Μιλήσαμε και σε δεύτερο χρόνο, κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Εκεί έκανα και μια παρέμβαση για να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι, αναλογικά βέβαια, στο πρόγραμμα αυτό. Και έτσι στην πραγματικότητα έγινε και θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι είναι σταθερά σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Και επαληθεύτηκε και αυτή την φορά. Βεβαίως υπήρξε και η συνδρομή, γιατί είναι συναρμόδια τα Υπουργεία και της κυρίας Μακρύ, καθήλυνα αρμόδια για τα δημοτικά, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Υπουργού Παιδείας. Ναι, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Ναι, και την ευχαριστώ θερμά και την κυρία Μακρύ. Και για πρώτη φορά λοιπόν ο νομός μας θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα με αρκετές σχολικές μονάδες, νομίζω ξεπερνούν τις 30. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τον σκεπτικισμό που είδα σε κάποιες περιπτώσεις να διατυπώνεται. Ο νομός μας δεν ήταν και μπαίνει. Και αυτό είναι νομίζω θετικό. Τώρα, εάν έχει κάποιος άλλος... Κύριε Κωνσταντινίδη, συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Κάποια πράγματα τα θεωρούν δεδομένα. Σου λέει, εντάξει, αφού το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα, γιατί όχι και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τίποτα δεν είναι δεδομένο εάν δεν ενοχλήσουμε και αν δεν ασχοληθούμε με κάτι. Αυτό είναι αρχή μου τουλάχιστον και αρχή όλων που ασχολούνται με τα κοινά, κυρία Κωνσταντινίδη. Κοιτάξτε, κυρία Μαρκοπούλου, η κοινοβουλευτική δραστηριότητα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και πάρα πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω αν κάτι θα γινόταν χωρίς τη δική μας παρέμβαση. Μπορεί και να γινόταν, αλλά έχει καμία σημασία αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Για μένα τουλάχιστον όχι. Και για τους τηλεθεατές μας, όχι.
Το θέμα και το ζητούμενο, κύριο Κωνσταντινίδη, είναι να έχουν αυτά τα σχολικά γεύματα και τα παιδιά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Εμείς λοιπόν έχουμε την υποχρέωση, ζητήματα, προγράμματα, υφιστάμενα ή και νέα, να τα διεκδικούμε για την περιοχή. Από εκεί και πέρα είναι απόκειτο και στον κάθε πολίτη αν θέλει να τα αξιοποιήσει ή όχι. Και βέβαια το ζητούμενο είναι να μην έχουμε σχολικά γεύματα στα σχολεία γενικότερα, κύριε Κωνσταντινίδη. Η οικονομία μας να ανθίσει τα επόμενα χρόνια ώστε να μην χρειάζονται αυτά τα σχολικά γεύματα, γιατί εμείς από όσο θυμόμαστε δεν είχαμε σχολικά γεύματα. Περάσαμε και καλές εποχές. Προοδεύουν οι καιροί, οι συνθήκες, οι θεσμοί, εξελίσσονται. Ας μην το βλέπουμε από αυτή την άποψη. Κάποιοι εκφράζονται δεικτικά, αυστηρά, ασυσίτια πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν δομές πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ εξελιγμένες και του ιδιωτικού τομέα, θα σας πω εγώ, που έχουν γεύματα και υποστηρίζουν με τέτοιες δράσεις τους μαθητές τους. Γιατί όχι λοιπόν και στα δημόσια σχολεία. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, όποιος δεν θέλει δεν είναι υποχρεωτικό. Καλό είναι να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός. Ας μην πετιούνται, ας το αγκαλιάσουμε το πρόγραμμα. Εάν έχει αδυναμίες να τις καταγράψουμε, πρώτη χρονιά θα εφαρμοστεί στο νομό μας. Εάν έχει κάποιες αδυναμίες να τις καταγράψουμε, να τις καταθέσουμε και να το βελτιώσουμε αν είναι δυνατόν. Κύριε Κωνσταντινίδη, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λίστα Πέτσα και για τις δημοσκοπήσεις. Ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μαζί του όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αυτό σημαίνει συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο. Τώρα μπαίνω σε δικά σας χωράφια. Προσπαθώ και εγώ διαβάζω, εσείς θα μας εξηγήσετε νομικά τι συμβαίνει, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Πώς θα απαντήσετε εσείς στην αντιπολίτευση, γιατί βλέπουμε ότι σύσσωμη είναι πλέον η αντιπολίτευση από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Κυρία Μαρκοπούλου, ο θεσμός της εξεταστικής για την αντιπολίτευση θεσμοθετήθηκε με την αναθεώρηση την συνταγματική με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λοιπόν, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και ισορροπίες στα θεσμικά όργανα και στις κοινοβουλευτικές εργασίες, έδωσε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση. Βεβαίως και η αντιπολίτευση πρέπει να το αξιοποιεί με την δέουσα προσοχή. Το να ξεκινάει μια τέτοια υπόθεση με αφορμή ένα γεγονός στην Αυστρία, όπου ο καγκελάριος εκεί παραιτήθηκε γιατί ελέγχεται για λόγους ευθυξίας, γιατί ελέγχεται για μια τέτοια διαδικασία. Το να γίνεται η αναλογία και να ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία για την Ελλάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί έχει επιδώσει πολύ κακά δείγματα γραφής το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και πολύ πρόσφατο, σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή σε ζητήματα δικαστικού και θεσμικού ελέγχου υποθέσεων οι οποίες καταγγέλλονται ή βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι νομίζω λίγο υποκριτικό, διότι εκεί δεν έδωσε τη συνένεσή του όταν ελέγχονταν πρόσωπα του πολιτικού του χώρου και σήμερα ζητάει την συνένεση όλου του πολιτικού κόσμου. Κύριε Κωνσταντινίδη, υποκριτικό... Υποκριτικό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λίγο ένα πρόβλημα στην επικοινωνία σήμερα. Θα απαντήσετε όμως, έχετε το χρόνο. Υποκριτικό αυτό που κάνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε. Όμως συνενούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί έχουμε... Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, θα γίνει αυτή η κοινοβουλευτική συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να την διευρύνει. Τι θα πει την τελευταία διετία. Ας πάμε και λίγο πίσω. Να δούμε λίγο και στις εκλογές του 19, τι έλεγαν τότε και ποιες δημοσκοπήσεις, πόσο κοντά βρίσκονταν και αν υπήρχε προσπάθεια χειραγώγησης, ασφαλώς και πρέπει να ελεγχθεί και να καταδικαστεί. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς πιστεύετε ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σήμερα, ενέτη 2021, λειτουργούν αντικειμενικά? Δεν θέλω να μιλήσω αφελώς, αλλά ειλικρινώς σας λέω, δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα θεσμικά εχέγγυα για να ελέγχονται εάν πάσχουν οι μηχανισμοί εποπτείας. Ασφαλώς και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε. Κάθε τι που αφορά τη δημοκρατία, κάθε τι που αφορά την ενημέρωση του κόσμου, εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπόκειται σε μια αυστηρή κρυσάρα, σε έναν έλεγχο. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά, οι συζητήσεις μαζί σας πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λίστα Πέτσα και για τις δημοσκοπήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΔΗ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνενούν σε αυτή την πρόταση και όπως όλα δείχνουν θα συγκροτηθεί, θα συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα και με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Θα συζητήσουμε τώρα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη, για την σύσταση αυτής της Επιτροπής. Καλησπέρα κύριε Καλπάκη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Βλέπουμε ότι με σύσσωμη αντιπολίτευση συνενεί στο ζήτημα αυτό, στο ζήτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Κύριε Καλπάκη, το πρώτο μου ερώτημα. Έχετε όλα εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να συζητήσετε το θέμα στη Βουλή για να φανεί αλήθεια? Ακριβώς, κυρία Μαρκοπούλου. Άλλωστε, και το προηγούμενο διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προσπάθησε με θεσμικούς τρόπους και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, και το ζήτημα της λίστας Πέτσα για την ενημέρωση σχετικά με την καμπάνια «Τότε μένουμε στο σπίτι» για τον κορονοϊό, όπου δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια σε μέσα ενημέρωσης με αδιαφανή κριτήρια, όχι με αντικειμενικά κριτήρια επισκεψιμότητας, δημοφιλίας, ακροαματικότητας, αναγνωσιμότητας των μέσων. Αλλά και παραμελήθηκαν, κύριε Καλπάκη, αν μου επιτρέπετε, και παραμελήθηκαν και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που έδωσαν αγώνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να ενημερώσουν τους πολίτες και τελικά για μια φορά ακόμη είναι οι φτωχοί συγγενείς. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει ότι όπως όλες οι επιχειρήσεις έτσι θα έπρεπε να στηριχθούν και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά με τρόπο αντικειμενικό, με τρόπο δίκαιο και όχι με τον τρόπο με τον οποίο έγινε τελικά. Υπάρχει όμως και το ζήτημα της δημοσκοπικής εταιρείας της Opinion Poll, η οποία είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία η οποία παίρνει απευθείας αναθέσεις από το κράτος. Συνεπώς δημιουργείται ένα ψηφιδωτό από δεδομένα, τα οποία μας οδήγησαν στο να καταθέσουμε πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει όλες αυτές τις περιπτώσεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση σε αυτή την πρότασή μας από όλα τα κόμματα, θετική ανταπόκριση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα πλαίσιο πολιτικής απομόνωσης, θα έλεγα, της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε αυτό το ζήτημα και μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη να θολώσει τα νερά και να πει ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και πριν από το 2019, δηλαδή από το 2015 όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είπαμε ότι είναι καλοδεχούμενη κάθε διερεύνηση καθώς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Άλλοι έχουν χάσει τον ύπνο τους και θα το πιούν το πικρό ποτήρι μέχρι την τελευταία γουλιά, διότι τα ζητήματα διαφάνειας, τα ζητήματα δημοκρατίας, τα ζητήματα πλουραλισμού στην ενημέρωση είναι κομβικά στοιχεία για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Πλουραλισμός στην ενημέρωση, αυτό είναι αλήθεια κύριε Καλπάκη που σημειώνεται. Ωστόσο, πολλά μέσα ενημέρωσης εξαρτώνται από την εκάστοτε κυβέρνηση στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων προκειμένου να επιβιώσουν και γι' αυτό κάνουν και στροφή. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο όπου η ενημέρωση δεν θα είναι εξαρτημένη, δεν θα εκβιάζεται, δεν θα χειραγωγείται από την εκάστοτε εξουσία. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε για πρώτη φορά διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Για πρώτη φορά οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί που έχουν άδειες πανελλαδικής εμβέλειας πλήρωσαν τα χρήματα που όφυλαν για να έχουν δημόσιες άδειες. Έγινε μια ολόκληρη σπέκουλα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τις άδειες και διατηρεί τις άδειες, αλλά την ίδια ώρα έχει αφήσει τα μέσα ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουν το
το αντίτιμό τους λόγω της πανδημίας. Κατά την άποψή μας, όμως, αυτά τα ζητήματα όλα θα πρέπει να συζητηθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς αυτό που λέμε είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αφορά τις λίστες Πέτσα και αφορά και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Την συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, την Opinion Poll. Και κάθε απόπειρα που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία να θολώσει τα νερά, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, θα καταπέσει, γιατί κατά την άποψή μου είναι και κοινός τόπος στους πολίτες, είναι κοινός τόπος στην κοινωνία ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μονομέρεια, υπάρχει έλλειψη πολυφωνίας και είναι κάτι το οποίο το ζητάει η κοινωνία και σε αυτό το αίτημα πρέπει να ανταποκριθούμε όχι μόνο ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Κύριε Καλπάκη, κύριε εκπρόσωπε, κάποια στιγμή πρέπει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποφασίσει και να δει τι ακριβώς συμβαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα ότι το κάθε κόμμα, σύμφωνα με τα ποσοστά στη Βουλή, είχε και τον ανάλογο χρόνο στα μέσα ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας. Κάτι που το παρακολουθούμε σήμερα και τοποθετούμε κι εγώ. Κάτι που δεν το συναντάμε. Σπάνια δηλαδή ακούμε και τη φωνή της αντιπολίτευσης. Αυτό γενικά της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο αναφέραμε και στο οποίο αναφέρθηκα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου. Δεν είναι τυχαίο, για να βάλω και ένα άλλο δεδομένο στη συζήτησή μας, ότι η χώρα μας στα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω μόλις πάνω από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας τιμάει ως χώρα. Μάλιστα, την διετία της διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη έχουμε κατρακυλήσει στους δείκτες που κατά καιρούς βγάζουν διεθνείς ενώσεις δημοσιογράφων και διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μας είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να θεραπευτεί, γιατί είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μια δημοκρατική χώρα και οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την δημοκρατική επιταγή, θα έλεγα. Κύριε Καλπάκη, εν έτη 2021 οι δημοσκοπικές εταιρείες κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Κύριε Μαρκοπούλου, εμείς δεν βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, δεν γενικεύουμε. Δεν τα βάζουμε δηλαδή με όλα τα μέσα ενημέρωσης, με όλους τους δημοσιογράφους, με όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο λέμε είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αναφερόμαστε σε μια πολύ συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία για την οποία έχουμε στοιχεία ότι είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία, η οποία παίρνει απευθείας αναθέσεις από το κράτος. Αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση για τις εκτιμήσεις, πολιτική των δημοσκοπήσεων, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι θεμητή. Θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, βέβαια, τη συζήτηση, μετά και την ολοκλήρωση της συζήτησης στη Βουλή. Διαβάζουμε τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων. Μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή την περίοδο τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών, όπου φαίνεται ότι παρατηρείται μια πολύ μεγάλη, μια ραγδαία και αναντίστρεπη, θα έλεγα, φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ωστόσο, αυτή την φθορά δεν την εισπράττει δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλπάκη, και αυτό είναι το ερώτημα πραγματικά. Βλέπουμε στην κοινωνία, γιατί καθημερινά όλοι μας έξω είμαστε, υπάρχει αγανάκτηση τώρα και με τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και στα καύσιμα. Ωστόσο, ποσοστά σε μεγαλύτερο βαθμό δεν βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κυρία Μαρκοπούλου, εγώ έχω διαφορετική εκτίμηση. Αν δούμε διαχρονικά τις έρευνες αυτά τα 2-2,5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και ειδικά μετά τον Μάρτιο του 2020, Απρίλιο του 2020, όπου υπήρχε μια διόγκωση της κυβέρνησης στο πρώτο διάστημα της πανδημίας, στη διαχρονική εξέλιξη των δεδομένων παρατηρείται μονίμως σταδιακή πτώση έως και ραγδαία της Νέας Δημοκρατίας και σταδιακή άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρατηρείται αυτό. Αλλού μικρότερη, αλλού λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτή είναι η γενική εικόνα. Το στίχημα για εμάς είναι
αυτό το κύμα οργής και απογοήτευσης που διαμορφώνεται στην κοινωνία μέσα από το πρόγραμμά μας, μέσα από τις πολιτικές μας θέσεις, να διοχετευτεί σε μια δημοκρατική, προοδευτική, αριστερή κατεύθυνση για ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι είμαστε ακριβώς σε αυτό το δρόμο και το επόμενο διάστημα θα φανεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια, έχουμε εξελίξεις και στο Κινάλ, κύριε Καλπάκη, και τις ευχές του Προέδρου σας στην Πρόεδρο του Κινάλ, την κυρία Φόφη Γεννηματά, που από χθες νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Δεν θα μείνουν στο πολιτικό κομμάτι. Στο κομμάτι της υγείας και να βγει από όλο αυτό δυνατή και πάλι, κύριε Γεννηματά. Ακριβώς, κυρία Μαρκοπούλου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να ευχηθούμε ταχύτατη ανάρρωση, τις πιο θερμές ευχές στην κυρία Γεννηματά για ταχύτατη ανάρρωση, να ξεπεράσει και να βγει νικήτρια από αυτήν τη μάχη. Τα ζητήματα υγείας, τα ανθρώπινα ζητήματα, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Τις θερμότερες ευχές μου για ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Κύριε Καλπάκη, εμείς περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά, ένα θέμα που προβληματίζει και βέβαια ένα θέμα που περιμένουμε άμεσα να βρει τη λύση του. Όσον αφορά βέβαια πάντα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που δίνουν καθημερινά έναν αγώνα. Έτσι ακριβώς. Θα υπάρχουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε ξανά. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος των περιφερειακών μέσων είναι κρίσιμος για την ενημέρωση των πολιτών και συμβάλλει σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, στον πλουραλισμό, διότι πολλές φορές παρατηρούμε ζητήματα ατζέντας κοινωνικής, θα έλεγα, ζητήματα καθημερινά προβλήματα, να αναδεικνύονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα περιφερειακά μέσα, να ενημερώνονται οι πολίτες από τα περιφερειακά μέσα για ζητήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε με στόχο την καλύτερη, την πολύπλευρη ενημέρωση των πολιτών για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλπάκη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πάλι, μόλις θα ξεκινήσει και η συζήτηση στη Βουλή, αλλά θα σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, όπως αυτά προκύπτουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Φεύγουμε από την Κοζάνη τώρα, θα πάμε στην Αυστρία. Εκεί πήγε και ένας τυχερός που κέρδισε στο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης. Η Κοζάνη ταξιδεύει στον κόσμο. Το ταξίδι του νικητή στα Χνάρια της Χάρτας του Ρήγα. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το υπέροχο ταξίδι ο συνάδελφος Γιάννης Νοβισκιώτης, αίθουσα ενημέρωσης. Γιάννη, φοβερό ταξίδι. Μακάρι να είμαστε κι εμείς τυχεροί. Πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και εμείς το ίδιο ταξίδι προς τη Βιέννη ως Κοζανίτες λόγω της ιδιαίτερης μεγάλης ιστορικής σχέσης που έχει η Κοζάνη με τη Βιέννη. Και όταν λέμε Κοζάνη, αναφέρουμε και την ευρύτερη περιοχή. Κοζανίτες έμποροι της Μεσευρώπης και όλη αυτή την ιστορία που πολύ καλά ξέρουμε. Εκεί λοιπόν βρίσκονται κάποια σημεία αναφοράς για τους Κοζανίτες, οι ενορίες του Αγίου Γεωργίου και των κατοίκων της Βιέννης των Κοζανιτών του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν πολλά τα οποία υπήρξαν και υπάρχουν και παραμένουν σαν κοιμήλια και διαφυλάτσονται ως κόριο θαλμού από τους ιστορικούς της χώρας αυτής. Έτσι λοιπόν ένας τυχερός με την συνοδεία εξειδικευμένου προσωπικού από τον Δήμο Κοζάνης, με αφορμή λοιπόν το έργο του Μιχάλη Πιτένη με τίτλο «Με την πένα σπαθή», το δικαθέν μαζί με τον Δήμο Κοζάνης ακολούθησε τα Χνάρια της Χάρτας του Ρήγα. Έγινε η επίσκεψη στην οικία όπου συνελήφθη μαζί με τους συντρόφους του Ρήγας. Έγινε μια επίσκεψη στην ενορία του Αγίου Γεωργίου. Και έτσι στα Χνάρια των Κοζανιτών του Γεωργίου Καραγιάννη, που ήταν πρόγονος του Φων Καραγιάν. Γι' αυτό έχουμε και οδούς στο κέντρο, Φων Καραγιάννη, Φων Κοζάνη, πολλές φορές. Αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό το φόνο μπροστά. Όλο καταδεικνύει
μαζί με την ιστορία, την ιδιαίτερη σχέση που είχαν οι Κοζανίτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν πολύ πριν την απελευθέρωση της Κοζάνης το 1912, από το 1821, συνεισφέροντας είτε την περιουσία τους, είτε οι ίδιοι κατερχόμενοι στην Ελλάδα για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Ήταν και επίκαιρο με την προχθεσινή επέτειο της απελευθέρωσης της Κοζάνης. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη εκεί, να φέρουμε ενδεικτικά μερικά σημεία, οδοί και πλατείες στα ονόματα σημαντικών Κοζανιτών, όπως είναι ο Σίνας, Δούμπας, Νάκος, Δάρβαρης, Οικονόμου, Ζωντίδης και πολλοί άλλοι. Μπορούμε να δούμε λοιπόν μια όμορφη παραγωγή, η οποία έγινε από τον Δήμο Κοζάνης, δείχνει τον τυχερό, δείχνει και μερικές από τις επισκέψεις και στο νεκροταφείο εκεί πέρα, αλλά στα σπίτια και στις οδούς, αλλά και στην εκκλησία. Μια πολύ ωραία διαδρομή και να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά που ανέφερες ότι όσοι θα επισκεφθούν την Αυστρία καλό είναι να πάνε και στην όπερα. Και αν θα είναι και πρωτοχρονιά θα είναι μοναδική συναυλία που θα παρακολουθήσουν. Να είσαι καλά Γιάννη, πάμε να δούμε το βίντεο. Κάποια μικρό πλάνο Κατερίνα και μπορούμε να πάρουμε μια γεύση στο βίντεο που ακολουθεί. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Γιάννη, ευχαριστούμε. Από ένα δωμάτιό του και αυτό είναι από τον πύργο πάνω, ήταν χάν το αρχείο τους, τα κλέψαν όλα την αλφίδα είπα. Και υπήρχε ένα μικρό παρεκκλήσι εδώ, το οποίο σώθηκε μόνο η παράσταση του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Γιώργος Ποποβίκης στο σπίτι του ολοκλήρωσε με το όμιλο αλλάξη συμφωνία στην ωραία σκλάβα, στην αρχή της οδού του Γκαργκάσου, το άνθρωπο 50. Κάπως έτσι λοιπόν έρχεται στο τέλος το ταξίδι μας στη Βιέννη. Μία μοναδική εμπειρία, μία εμπειρία που σίγουρα δεν θα περίμενα να βιώσω σε τέτοια ένταση και με τόσα πολλά πράγματα να δω και να κάνω. Πραγματικά οι άνθρωποι που γνωρίσαμε εδώ, τα ιστορικά μνημεία που συναντήσαμε εδώ πέρα, όλα νομίζω ότι μας οδήγησαν στο να πετύχουμε αυτό που θέλαμε, το να ενωθούμε και να έρθουμε πιο κοντά με τους προγόνους μας, τους ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκαν, έζησαν και άφησαν εδώ πέρα το όνομά τους σαν μια κληρονομιά. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε για το συγκεκριμένο ταξίδι. Εύχομαι και του χρόνου και σε κάποια άλλη πόλη για να γνωρίσουμε και να δούμε πολλά νέα πράγματα.